έτσι, έξω από το ναό του Αγίου Δημητρίου, στο ομώνυμο χωριό. Είμαστε περίπου 10 χιλιόμετρα έξω νότια-ανατολικά της πόλης του Ρυθύμνου. Αυτό που βλέπουν τώρα είναι η πρόσωψη του ναού, του ναού του 10ου αιώνα, ενδεχομένως και να χτίσει και πιο μετά, μέχρι το 14ο αιώνα λένε. Ανήκει στον αρχιτεκτονικό τύπο του Σταυροειδού συγγραμμένου με Τρούλο, τετρακιόνιο, δηλαδή έχει, κάτω από τον Τρούλο έχει 4 κίουνες, οι οποίοι έχουν λαξιφτή βάση. Όπως βλέπετε εδώ, η τυχοποιία αποτελείται από την κρυμμένη, είναι φτιαγμένη τεχνική κρυμμένης πλίνθου. Αυτό είναι ευθείας αναφορά στην Κωνσταντινούπολη. Οπωσδήποτε είναι μια εκκλησία μοναδική και σπάνια έτσι στην Κρήτη. Εδώ είμαστε τώρα στο βόρειο τμήμα του ναού. Δυστυχώς δεν μπορούμε να μπούμε μέσα. Έχουν βρεθεί και 9 ορίγματα που είναι τάφοι. Τάφοι που έχουν μεταφερθεί εκεί σκελετοί, αλλά δεν έχει διατηρηθεί πολύ καλά ο σκελετός αυτός. Εδώ είμαστε τώρα στην κόχη, στο ιερό δηλαδή. Βλέπετε ότι είναι τριμερές ιερό. Υπάρχει και τη γραφεία πίσω με τους λειτουργούντες ιεράρχες. Υπάρχει επίσης στο βόρειο τμήμα του ναού υπάρχει η μορφή του Αγίου Τρίφωνα. Εδώ είμαστε τώρα στην νότια μεριά του ναού, όπως βλέπετε. Πάμε λίγο πιο μακριά να δούμε και πιο ψηλά πως είναι. Είναι πάρα πολύ ωραίος ναός. Επίσης να πούμε ότι έχει χτιστεί και με το... υπάρχουν κάποιες εγχαράξεις στο κονίεμα και δίνει την εντύπωση ότι έχει φτιαχτεί με το ψευδοισοδομικό σύστημα. Εδώ πάλι είμαστε στην δυτική πλευρά. Δεν μπορεί να μπει κανείς μέσα, γιατί μέσα δεν είναι ακόμα σε φάση ανασκαφική και δεν είναι δυνατή η είσοδος στο ναό. Πολύ εντυπωσιακός πάντως ο ναός, ο Τρούλος. Είναι πάντως μια πολύ καλά διατηρημένη δηλαδή, εκκλησία. Βέβαια έχουν γίνει και κάποιες μερικές ανασκευές, φαίνονται εδώ πέρα. Και λένε ότι γενικά λέγεται ότι σχετίζεται με τον Άγιο Ιωάννη τον Ξένο, έναν μοναχό ο οποίος έδρασε μετά την ανακατάληψη της Κρήτης από τον Νικηφόρο Τσουκά, όταν μετά δηλαδή που έδιωξε ο Νικηφόρος Τσουκάς τους Άραβες από την Κρήτη, από τους Αρακινούς, συνδέεται λοιπόν με το πρόσωπο αυτό, τον Ιωάννη τον Ξένο. Είναι μια μορφή όπως είναι ο Νίκονο Μετανοήτε, ο οποίος είχε ένα σπουδαίο ιεραποστολικό έργο στην Κρήτη. Υπάρχει και μια εκκλησία του Αγίου Παύλου στην Αγία Ρούμενη και στα Σφακιά κοντά, που είναι και αυτή έτσι, έχει σχέση με τον Άγιο Άνι τον Ξένο. Η εκκλησία, έχουν βρεθεί εδώ πέρα νομίσματα, διάφορα αποσμήματα, αντικείμενα και δείχνει και μια συνεχή παρουσία μέχρι και τα νεότερα χρόνια. Εδώ βλέπουμε, είναι περίβολος εδώ του ναού και υπάρχει εδώ και η καμπάλα.